Πρώτος καλεσμένος, ο πολυεπίπεδος και ευφιέστατος Μίμης Ανδρουλάκης. Με τη συγγραφική του ιδιότητα ξεδιπλώνει στην κουβέντα μας μία εξαιρετική ιστορία. Μία ιστορία για τη δύναμη των γυναικών που αλλάζουν ζωές και ανατρέπουν την ίδια τους τη μοίρα. Όλα αυτά με φόντο την ιστορία των Ελλήνων του Πόντου. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε σε συνθήκες τυφλότητας, μου είπατε. Ναι. Δεν ξέρετε, όχι, ξέρετε πολύ καλά τι γράφετε, απλά δεν είχατε δυνατότητα να το ξανατσικάρετε. Έκανα μία επέμβαση στα μάτια μου, ρουτίνας υποτίθεται ναι. Κλπ. Αλλά παρατράβηξε η φάση της τυφλότητας με τον αγαπημένο μου Ιωάννη Παλίκαρη και βρέθηκα σε τυφλότητα. Οπότε αντέδρασα, λέω, φίλε, την έβαψες, και πήρα ένα πάκο χαρτιά και έγραψα κατευθείαν με γράμματα όπως γράφουμε οι μαθητές του γυμνασίου, ναι. Ας το πούμε έτσι, δεν μπόρεσα να πληκτρολογήσω και τέτοια. Με στρογγυλά γράμματα, λίγο στραβά, λίγο έτσι. Έγραψα λοιπόν αυτό το βιβλίο με τη μία, με μία ροή. Σε 40 μέρες. Μάρτης ο Ιωάννης Παλίκαρης. Αν νομίζετε ότι λέω λογοτεχνία κλπ. Σε 40 μέρες το είχα τελειώσει. Αλλά δεν μπορούσα να το διαβάσω αυτό που έγραψα. Και το έστειλα σε εκδόσεις Πατάκη, το χτύπησαν, το είδα μετά όταν πια αποκαταστάθηκε η τυφλότητά μου σχετικά. Αλλά και τώρα είμαι σε μια κατάσταση όπου εδώ θα σε αδικήσω, διότι αστειεύομαι και λέω στα 40 μέτρα και πάνω. Βλέπω τις λεπτομέρειες των γυναικών. Μπορώ και να δω τώρα τα πάντα. Κοντά όμως έχω πάθει ένα σύνδρομο. Βλέπω όλες τις γυναίκες 39 προς τα 40. Άρα εσένα σε αδικό. Άλλες που είναι 60 τις βλέπω 40. Άλλες που είναι 50 τις βλέπω 40. Μπορώ να καθίσω απέναντι, άμα θέλετε, στην αγαπημένη σας φωτογραφία. Αν καθίσετε απέναντι, θα σας κάνω στην πραγματική σας ηλικία 25. Και θα κάνουμε συζήτηση σαν τους αριστοκράτες. 25. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε μου. Να είστε καλά. Και έτσι έβγαλα λοιπόν νύχτα με 5 φεγγάρια. Νύχτα με 5 φεγγάρια. Θέλω να ρωτήσω και για τη νύχτα και για τα φεγγάρια, που νομίζω ότι έχει συμβολισμό η κάθε λέξη από μόνη της. Αλλά να μου πείτε για αυτή την εμπειρία, όπου δεν είχατε τον πλήρη έλεγχο, είχατε μόνο το συνέστημα και τη σκέψη να καταγράφετε, και ο έλεγχος και το φιλτράρισμα έφυγε σε πρώτη φάση. Έφυγε, ναι. Γι' αυτό είναι, έχει ένα παρορμητισμό και μια ροή το βιβλίο. Ήταν απελευθερωτικό για εσάς αυτό. Ναι, απελευθερωτικό. Γιατί, ας πούμε, το έγραψα με τη βιωμένη γνώση και μνήμη. Ναι. Δεν το έγραψα, ας πούμε, με πηγές, με ένταση, ας πούμε, εγκυκλοπαιδική, γραφειοκρατικά. Ναι, το έγραψα έτσι απελευθερωμένος, σαν μια φυγή από την πραγματικότητα, ας πούμε. Άρα το ευχαριστηθήκατε. Το ευχαριστήθηκα, ναι. Ήταν μια αντίδραση, ας πούμε, στην τυφλότητά μου, η νύχτα με 5 φεγγάρια. Τα φεγγάρια, τα 5 φεγγάρια, για να το πάμε πολύ γιωμένα το πράγμα, αναφέρονται σε 5 γυναίκες. Ναι, όμως είναι και κάτι παραπάνω, ας πούμε. Θα το δείτε, υπάρχει μια μεταφυσική με τα φεγγάρια στο βιβλίο. Πέστε ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, θα μπορούσε να σου πει κανείς ότι επίκειται να δούμε περισσότερα του ενός φεγγάρια από άλλους γαλαξίες και από άλλους αστερισμούς τα επόμενα χρόνια, τα αμέσως επόμενα χρόνια, έξω από το ηλιακό μας σύστημα. Φεγγάρια μεγαλύτερα από τον Τρίτονα, του Ποσειδώνα και τα φεγγάρια που γνωρίζουμε. Θα τα δούμε, γιατί θα μας βοηθήσει η επιστήμη να το κάνουμε αυτό. Ναι, ναι, η επιστήμη. Αλλά εμείς δεν χρειαζόμαστε την επιστήμη. Μπορούμε να φτιάχνουμε φανταστικά σύμπαντα για να βλέπουμε ό,τι θέλουμε. Και τις γυναίκες του βιβλίου μου, ναι. Τις 5 γυναίκες, αυτή τη συγχορδία των 5 γυναικών, μπορούμε να τη δούμε στη ζωή μας σήμερα. Στο δικό του σύμπαν, ας πούμε. Τις γυναίκες πολύ τις αγαπάτε. Τι θαυμάζετε, τι συναισθήματα τρέφετε για το γυναικείο φίλο, και μάλλον το έχετε διαπιστώσει μετά από τόσα βιβλία που έχετε γράψει, και πάντα είναι μια γυναίκα μπρος-πίσω. Ακόμα και όταν γράφω βιβλία όπως Ταξίδι Μέλιτος του Ελευθερίου Βενιζέλου, ήταν έντονη η παρουσία των γυναικών. Ναι. Γι' αυτό έφερα στην επιφάνεια και τις άγνωστες γυναίκες του Βενιζέλου, τους μεγάλους του έρωτες. Mm-hmm. Γιατί αυτό δείχνει περισσότερο την προσωπικότητά του. Ή του Μίκη Θοδωράκη που έγραψα πέρυσι το Σαλός Θεού, ο μυστικός Μίκης. Ναι, έφερα στην επιφάνεια ένα μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο από του Βενιζέλου αριθμό γυναικών, ας το πούμε έτσι. Ναι, εγώ λέω, ας πούμε, ότι ίσως παίζει ρόλο το ότι ήμουν γιος μοδίστρας. Και αυτό δηλαδή πώς εξηγείται? Να σου πω πώς εξηγείται. Όταν ένα κοπέλι, ας πούμε, είναι 5, 6, 7 χρονών, οι γυναίκες νομίζουν ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και έτσι κάνουν πρόβατα, μια γυναίκα γδύνεται για να κάνει πρόβα. Απελευθερώνεται. Καταλαβαίνεις, να γδύνεσαι δημοσίως δεν είναι εύκολο. Είναι μια στιγμή αποκάλυψης. Ε? Και ανοίγεται, όπως πάει στον εξομολόγο, ας πούμε, και λέει πολλά πράγματα που δεν πρέπει να τα πει. Άρα εσείς κρυφακούγατε. Έτσι λοιπόν ασκήθηκε λοιπόν το αυτί μου, ναι. Στο να ακούω τον ψήθυρο των γυναικών και να τον διερευνώ, ας το πούμε, και μέσα από τον ψήθυρο των γυναικών το μυστικό κόσμο των γυναικών. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, είμαι ένας φροϊδιστής, είμαι ένας ψυχαναλυτής του γυναικείου φύλου. Θα ήθελα πολύ να είναι μέσα στο μυαλό σας, θέλω να σας πω. Κάθε γυναίκα και ένα σύμπαν ολόκληρο.
Ναι, ας πούμε, θα δείτε την ηρωίδα με αυτή την Λίνα, είναι εκπληκτική περίπτωσή της. Μια γυναίκα που είναι μια κανονική νοικοκυρά, ναι, ένα πρωί ρίχνει το χαρτί της. Ανατρέπει όλους τους όρους της ζωής της. Χωρίζει τον άντρα της, ο οποίος απεδείχθη ανάξιος. Ναι. Για το μυαλό της, ότι περδανίστηκε, μέθησε, έκανε απίστευτα πράγματα όπως γίνανε τα προηγούμενα χρόνια μέσα στη φούσκα κλπ. Και δημιουργεί ένα κύκλο επιχειρηματικό με μεγάλη επιτυχία, δηλαδή στην Χαλκιδική είναι αληθινή ιστορία. Παίρνουν βίλες. Είναι αληθινή ιστορία αυτό το ναι, δεδομένο ναι, ότι παίρνουν βίλες και τις νοικιάζουν σε... Βίλες αναπαλαιώνουν, ας πούμε, τις κάνουν βιοκλιματικές, προσφέρουν ναι, πλήρες υπηρεσίες. Όχι όπως είναι το Airbnb, δηλαδή απλώς νοικιάζουν. Προσφέρουν πλήρες υπηρεσίες υψηλού επίπεδου σε Ρώσους ολιγάρχες, καναλάρχες, Γερμανούς βιομήχανους, λοιπά, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Mm. Και ταυτόχρονα, προσέξτε, κάνουν μια επιλογή στην ερωτική του ζωή και οι 4-5 γυναίκες. Η Λίνα με μια συγχορδία 5 συμμαθητριών της. Λοιπόν, επιλέγουν εραστές που είναι διασημότητες, ιδιοφυΐες, άντρες δηλαδή ξεχωριστούς, μακρινούς όμως, δηλαδή 300 χιλιόμετρα μακριά. Έρωτας, από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα, ώστε να μην εκτίθενται στην περιοχή τους, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, όπως φαντάσου μια Ηρακλειώτισσα που η ερωτική της ζωή ξεκινάει από τη Λαμία και πάνω, ας πούμε. Στήθως, για λόγους ασφαλείας. Για λόγους ασφαλείας, ναι. Εσωτερικής ασφαλείας. Εσωτερικής, αλλά και εξωτερικής. Δηλαδή, κανείς δεν ξέρει στη Χαλκιδική ότι αυτές είναι, ναι, με διάσημους εραστές, ας πούμε. Και έρχεται μια στιγμή, βέβαια, που απογοητεύονται αυτές οι γυναίκες. Ναι. Η Λίνα μάλιστα ξεσπάει και λέει επιτέλους, δηλαδή όταν οι μεγάλες πόζες των εραστών, μιλάμε για διασημότητες έτσι και υπαρκτά πρόσωπα, όταν οι μεγάλες πόζες ξεφτίζουν σε ασήμαντους ρόλους, ξεσπάει και λέει επιτέλους δεν υπάρχει ένας άνδρας με κάποια γενναιότητα και λίγη ποίηση μέσα του. Και γενναιότητα και ποίηση. Και γενναιότητα και ποίηση. Το ζητούμενο. Ξεσπάει, ναι. Θα δείτε λοιπόν συναρπαστικές ιστορίες που μας οδηγούν στο μυστικό κόσμο των γυναικών μέσα στην κρίση αυτή και μέσα στη χρεοκοπία. Mm-hmm. Όμως θα σου εξομολογηθώ ότι δεν θα έγραφα αυτή την ιστορία της Λίνας και των 5 άλλων γυναικών μέσα στην κρίση αν δεν το έφεραν οι περιστάσεις να είμαι ίσως ο μόνος εν ζωή που ήξερε την ιστορία, τη συναρπαστική οδύσσια της προγιαγιάς της. Μιας πόντιας, τουρκόφωνης πόντιας, η οποία φεύγει από τις Ποντιακές Άλπεις, από τα υψίπεδα των Ποντιακών Άλπαιων, όταν το χωριό της πήγε να εξισλαμιστεί διαβίας, ναι, μαζί με άλλες δύο συντρόφισσές της, και κάνανε τη φοβερή οδύσσια στη Μαύρη Θάλασσα με ένα κοντραμπατζίδικο πλοίο, πειρατικό ας πούμε πλοίο. Πνίξαν τον κοντραμπατζί, δηλαδή τον έμπορο, αυτόν τον ένα απίθανο τύπο κλπ. Έμεινε το πλοίο ακυβέρνητο, χωρίς νερό, χωρίς τρόφιμα, 17 μέρες στη Μαύρη Θάλασσα. Μετά πολλά κατέληξε στο Ζόπολη της Βουλγαρίας, ελληνική πόλη από τον 6ο αιώνα. Σοζόπολης, έτσι λέγεται. Mm-hmm. Και με όλη αυτή τη διαδρομή κατέληξε το 20, λίγο πριν τις εκλογές που έχασε ο Βενιζέλος το 20, κατέληξε στη Θεσσαλονίκη και τελικά στη Χαλκιδική, όπου υποτίθεται θα έδινε ένα ραντεβού με τον άντρα της, ένα τύπο αντάρτη, ο οποίος απεδείχθη ανάξιος παντελώς. Αυτός κι αν είναι το τίποτα από τα τίποτα, ενώ τον είχε μυθοποιήσει, τον είχε ξεδανικεύσει, είναι μια μεγάλη απογοήτευση. Εκεί λοιπόν η Ρουμελίνα αυτή, λέγεται και Ρουμελίνα, προσέξτε, τουρκόφωνη πόντια, τη βγάζουν Ρουμελίνα σε αντίδραση στην τουρκοφωνία της, ναι, και στο τουρκόφωνο επίθετό της. Είχαμε και εδώ στην Κρήτη τουρκόφωνους πόντιους που ήρθαν, ή τουρκόφωνους καπαδόκες, ναι, Έλληνες, Ρωμιούς, που ήρθαν, κάνανε και περιουσίες, δουλέψανε στην Κρήτη, στη Μεσαρά, στην πατρίδα σου. Δηλαδή, πήραν από τις Τούρκες, ναι, περιουσίες, ας πούμε. Και, αυτή τη γυναίκα θα τη συναντήσει πουθενά, αγαπημένη με Αδριάννη. Ούτε στη λογοτεχνία, ούτε στην ιστορία. Δεν λέω ότι το βιβλίο μου είναι στο ύψος του Τολστόη. Αλλά Άννα Καρέινα είναι πάνω από την Άννα Καρέινα, σαν προσωπικότητα, αυτή η Ρουμελίνα. Αυτή λοιπόν οι γυναίκες, καταδιωκόμενες από όλους, ήταν και καλονές. Αυτή ειδικά η Ρουμελίνα είναι καλονή. Αυτές καταδιωκόμενες από όλους δημιουργούν ανάμεσα στα δύο πόδια της Χαλκιδικής, δηλαδή Κασάνδρα, ας πούμε. Ναι. Κασάνδρα εκεί. Δημιουργούν ένα γυναικείο οικισμού, συνεταιρισμού, οι πρώτες γυναίκες. Τους βοήθησε και το βατοπέδι, είναι το βατοπεδινό μετόχιο εκεί κοντά στην αρχαία Όλυνθο. Αυτή την ιστορία την πρωτάκουσα παιδί, έτσι αχνά όμως, μεταδούλεψε, από μια αφήγηση που έκανε ένας εδώ, ο οποίος έγινε και Ηρακλειώτης, ας πούμε, ο στρατηγός ο Ιωάννης Αλεξάκης. Ναι. Είναι ο Έλληνας αξιωματικός που μπήκε πρώτος στη Θεσσαλονίκη το 12 του Αγίου Δημητρίου,
Ο Ιωάννης Αλεξάκης, ανθιπολογός τότε με το ανεξάρτητο τάγμα Κρητών, μπαίνει στην Θεσσαλονίκη. Εδώ είναι έντονη Κρήτη σε αυτό το βιβλίο πάλι, διότι αν ελληνοποιήθηκε η Μακεδονία που λέμε Μακεδονία ελληνική, χάρη στη μεγαλοφία του Ελευθερίου Βενιζέλου σε ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε πολέμους, αλλά και στην παρουσία των ανεξάρτητων ταγμάτων Κρητών, μεραρχία Κρήτης κλπ. Από αυτόν πρωτάκουσα την ιστορία, που τις είδε να έρχονται στην Αλατίνη. Είναι μια βίλα Λατίνη στη Θεσσαλονίκη, που ήταν στρατιωτικό νοσοκομείο, ήταν τραυματίας αυτός από τη Μικρασία, και εμφανίστηκαν αυτές οι τρεις γυναίκες ψάχνοντας τους άντρες τους. Και έτσι άκουσα πρώτη φορά την ιστορία. Ήταν τόσο συναρπαστική η ιστορία της Ρουμελίνας, δεν λέγεται δημόσια, είναι τόσο συναρπαστική, που ο παππούς μου έβγαλε τη φοράδα μας Λίνα, Ρουμελίνα, Λίνα. Τόσο πολύ τον συγκλώνησε η ιστορία. Αυτό, είχαμε λοιπόν μια φοράδα Λίνα. Η φοράδα μας η Λίνα. Η γιαγιά τι έλεγε γι' αυτό? Η γιαγιά τι έλεγε? Είχε λυσάξει, ζήλευε τη φοράδα σου. Η γιαγιά μου τη ζήλευε τη φοράδα. Την ιστορία ανάθεμα, της Λίνας, ανάθεμα τη διαβολοφοράδα σου. Ο παππούς μου είχε ερωτευτεί. Είχε ερωτευτεί τη φοράδα. Την ιστορία. Σε τι δεσμός μπορεί να δημιουργηθεί ανάμεσα σε ένα άντρα και σε μια φοράδα, ας πούμε. Λοιπόν, και αργότερα μετά εγώ εμβάθυνα, ας πούμε, ασχολήθηκα πολύ με αυτή τη γυναίκα. Εσάς την ερωτευτήκατε αυτή τη γυναίκα? Δεν πρόλαβα να την ερωτευτώ, γιατί ένιωθα τέτοιο συγκλονισμό που δεν μπορούσα να την ερωτευτώ. Δηλαδή έμεινα άφωνος για να ερωτευτείς, ας πούμε. Εγώ είμαι τώρα και μεγάλος, δεν μπορώ να ερωτευτώ εξειδανικευμένα. Ναι. Πρέπει να ερωτευτώ σωματικά, ας πούμε. Αλλά επειδή γίνει προγιαγιά δεν θα ήταν εύκολο, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά προσέξτε. Ασχολήθηκα μετά με το υπόλοιπο σώι της. Φαντάσου, ο αδερφός έχει πάει στο Βατούμα, από το Βατούμα άλλη περιπέτεια. Ένας άλλος αδερφός στο Σότσι, Ροστόφ της Ρωσίας, μέσω Βουλγαρίας. Καταλήγουν και αυτοί στη Μακεδονία. Άλλος στην Κοζάνη, άλλος στη Φλόρινα. Παντρεύονται Σλαβομακεδόνες, δηλαδή σε διασταυρώσεις, απίστευτες διασταυρώσεις. Ναι. Για να καταλάβεις το χαρμάνι της Μακεδονίας, ας πούμε. Αυτό ένα το κομμάτι του ελληνισμού είναι αυτό, της πραγματικής μας ιστορίας. Αυτός είναι λοιπόν, ναι, ο Ποντιακός Ελληνισμός. Ο Μικρασιατικός Ελληνισμός, ο οποίος συναντιέται με το κριτικό στοιχείο, με τις κριτικές επαναστάσεις, ας το πούμε έτσι. Έτσι λοιπόν συγκλονίστηκα, αλλά σιγά σιγά αυξάνουν οι ήρωες. Έτσι. Όλο και περισσότερο οι ήρωες έρχονται πολύ. Όπως θα είδες, άλλοι όπως ήρωες. Όπως τα είδα και χάθηκα και μπερδεύτηκα και το ξαναπήγα για να το ξαναβρω. Αλλά θέλει, είναι σαν να συναντάς κανονικούς ανθρώπους. Σαν να βλέπεις μια κανονική ιστορία μπροστά σου. Ακριβώς είναι κανονική. Να ανοίγεις την πόρτα και να συναντάς τις ζωές τους. Δηλαδή, ας πούμε, είναι ιστορίες με πυκνότητα νοήματος, όπως η Οδύσσια της Ρουμελίνας. Είναι ιστορίες που μας σάγουν στο μυστικό κόσμο των γυναικών μέσα στην κρίση. Με αυτή την... Και είναι οπωσδήποτε είναι ιστορίες οι οποίες, ας πούμε, τα μικρά τους δράματα υφαίνονται στον καμβά της μεγάλης ιστορίας. Ακριβώς. Δηλαδή με αυτά που μας απασχολούν ακόμα και σήμερα, έτσι, για τη Μακεδονία κλπ. Και οπωσδήποτε όμως, αγαπημένη μου Αδριανή, αυτό το βιβλίο θα το έλεγε ένα βιβλίο των διαψεύσεων, της απιστίας, της προδοσίας. Και το κρίσιμο ερώτημα που θέτουν αυτές τις ιστορίες, που συγχρονίζονται απροσδόκητα, είναι. Μπορεί να είναι μάτι μια ζωή φιλτραρισμένη από τόσες διαψεύσεις, ματαιωμένες ελπίδες και προδοσίες. Προσωπικές διαψεύσεις. Ναι, και προσωπικές διαψεύσεις. Από τον εαυτό μας καταρχήν. Η ηρωίδα μου η Λίνα αισθάνεται να τη διαψεύδει ο ίδιος εαυτός της. Να πιστεί ο ίδιος εαυτός της. Θα δεις το βιβλίο προς τα τελευταία κεφάλαια που αποκαλύπτεται ότι είχε αποπλανηθεί, ας το πούμε, σε μικρή ηλικία, στην τρίτη ηλικίου, από ένα ξαχιστίας. Θείο. Χωρίς να αντιδράσεις, να αποπλάνησεις. Δεν, δηλαδή, σαν να την παρέσει ρόλο αυτό. Ναι, φαντάσεις κάτι άλλο. Άλλο πλανήτη, δηλαδή δεν είναι το, θείο, το χέρι του θείου μου. Ναι. Είναι, ξέρω εγώ, ενός φανταστικού πρίγκιπα που θα είναι μαζί μου στην ιατρική αύριο, που θα γίνω γιατρίνα, ας πούμε, κλπ. Ή διαψεύσεις από τον άντρα της. Ή διαψεύσεις από τους εραστές της. Μα αυτό δεν είναι και η πραγματική ζωή. Αυτή είναι η ζωή. Είναι μια διαρκής διάψευση. Αυτό σημαίνει ότι. Ή διαψεύσεις από ιδεολογίες, διαψεύσεις από κόμματα, διακόψεις. Όλη η ζωή είναι αυτό το πράγμα. Τα παιδιά μας, ακόμα ή εμείς αγωνείς, τα παιδιά μας αισθάνονται τη διάψευση από τους γονείς τους. Αλλά αυτό το διαχειριζόμαστε. Έτσι. Δεν είμαστε απελπισμένοι που να λέμε «Μα, τι έγινε». Θα δεις ότι στο βιβλίο. Δεν το διαχειριζόμαστε πάντα. Ναι, αλλά πρέπει να το διαχειριστούμε. Το βιβλίο, κατά κάποιο τρόπο, έχει ένα βλέμμα. Επειδή τώρα εγώ είμαι και μεγάλος. Λένε ότι μετά τα 40, τα οποία τα έχω περάσει υπερβολού, περνάει κανείς από το πάθος. Ναι. Στη συμπάθεια. Στη συμπάθεια. Από τους υψηλούς πυρετούς στα δέκατα. Εγώ τώρα λοιπόν γράφω τα βιβλία με τα δέκατα. Έτσι. Σε χαμηλούς πυρετούς, δεν είναι όπως ήμουν παλιά. Έχουν όμως. Έχουν έντονη ροή στις σκέψεις. Τα γράφω λοιπόν με τα δέκατα. Τα ναι. Με τα δέκατα και έτσι δείχνω, ας πούμε, μια ήρεμη τώρα πια που είμαι μεγάλος.
μια ήρεμη, ποιητική και φιλοσοφική διάθεση απέναντι στη διάψευση και την απιστία. Εγώ ή αν θέλει και φελληνική ηρωνία, γιατί έχει άρωμα κινηματογράφου το βιβλίο, ναι. Είναι κινηματογραφικό βιβλίο. Και θα έλεγα και τρυφερή επίοικια. Και τρυφερή επίοικια. Δεν καταδικάζω, ας πούμε. Λείπει λοιπόν αυτή η ένταση, αυτό το πάθος, ναι. Αυτός ο πυρετός 38 και πάνω, ναι. Που τον έχεις κάτω από την ηλικία των 40, υποτίθεται. Βέβαια, το βιβλίο καθένας το διαβάζει διαφορετικά. Και έχω περιέργεια να δω η ακροάτρια σου, εδώ που η θαυμάστρια σου μιλήσει έτσι και ιδιαίτερο γυναικείο κοινό, αλλά και αντικό, ξέρω, φανατικό. Πώς θα το διαβάσουνε. Χθες ένας συγγραφέας είπε ότι αυτό το βιβλίο, ο Σκαπαρδόνης, ναι. Αυτό το βιβλίο είναι ένα σατυρικό δράμα του Ανδρουλάκη. Σατυρικό δράμα. Άλλος λέει ένα ψυχαναλυτικό βιβλίο, ανάλυση του γυναικείου, των γυναικών. Ψυχαναλυτικό των γυναικών. Άλλος το βλέπει ως υπαρξιακό, βιωματικό. Άλλος ακόμα ως ιστορικό, διότι έχει και ιστορία μέσα. Άλλος το νιώθει ως φιλοσοφικό. Είναι νομίζω η φάση της ζωής που παίρνει ο καθένας. Και πολιτικό. Ή επιχειρηματικό. Ναι, διότι οι γυναίκες είναι επιχειρηματίες, έτσι. Να βλέπεις μια έντονη επιχειρηματικότητα αυτών των γυναικών, ας πούμε, παίζει με μεγάλη επιτυχία. Δημιουργούν το διέξοδο. Ακριβώς. Οι ερωτήσεις μου είναι πολλές. Ναι. Εσάς η μεγαλύτερη διάψευση στη ζωή σας ποια ήταν μέχρι στιγμής? Την έχετε ξεχωρίσει? Δεν, κοιτάξτε, πάντα, ας πούμε, αυτές δεν είναι από τη ζωή οι διάψευσες. Είναι, ας πούμε, τα μεγάλα γεγονότα, έτσι, δηλαδή. Η ιστορία. Οι ουτοπίες οι μεγάλες, αλλά δεν... Δεν το βίασα το πάνω σχάρι. Ο σοσιαλισμός, ναι. Έτσι δεν είναι. Πάντα είχα, όπως και πολλοί άλλοι, πιστεύαμε στις ουτοπίες, αλλά με την βαθύτερη σκέψη μιας αμφιβολίας δημιουργικής για αυτές. Δηλαδή δεν έπεσα θύμα, ας πούμε. Δεν είναι αποθετώλης μου τις ελπίδες, ναι, εκεί. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή ο σοσιαλισμός, ας πούμε, έτσι. Το βιβλίο καταρχήν είναι γεμάτο ουτοπίες, έτσι, γιατί η νεότητά μας, ας πούμε, είναι οι ουτοπίες, οι σοσιαλιστές, οι φιλελεύθερες, οι ουτοπίες, οι μαθηματικές, γιατί όπως είδες μέσα το... Μέχρι μόδα δεν έχω. Τα πάντα. Δεν έχω μόδα. Μόδα και παπούτσια και ό,τι θέλετε. Η ουτοπία της Γόβας. Έχεις δει ποτέ η ουτοπία της Γόβας? Όχι. Ένας ο μεγαλύτερος μαθηματικός που υπήρχε κατέληξε να πραγματώνει την κοινή μας ουτοπία της Γόβας. Ναι. Γιατί αφού είμαι γιος Τζαγκάρη και αυτός. Γιος Τζαγκάρη και μοδίστρας, είχαμε την ουτοπία της μόδας. Δηλαδή, ας το πούμε έτσι, πώς να το πω, βρε Αδριανή, τώρα, ας πούμε. Ας πούμε, έχουμε ένα εμβαδόν, ένα επί ένα, ενάμιση επί ενάμιση, ενός τετραγώνου υφάσματος. Ναι. Και θέλω να ντύσω μια ωραία κοπέλα σαν και σένα. Με την καμπυλότητα, με τις όλες τις λεπτομέρειες, ας πούμε. Βάζω ένα μαθηματικό πρόβλημα. Αυτό το έχουμε κάνει. Το έχουμε, ναι, κάνει στο βιβλίο. Στην πράξη. Με επιτυχία. Δηλαδή, ποιες πιθανές λύσεις, κόβω πένσες φανταστικές στο ύφασμα, ποιες, ας πούμε, φανταστικές πιθανές λύσεις στον ντύσιμο αυτής της γυναίκας μπορώ έχω για να πετύχω τις αναλογίες, διότι βλέπω το σώμα σαν μαθηματικό. Ας πούμε έτσι, αυτό που έχει η γυναίκα εκείνο ομορφιά, ας πούμε, αυτό, από τη μέση προς το γοφό, ας πούμε, είναι η καμπύλη χ στη μείον 3. Λοιπόν, μα τι μου λέτε τώρα. Έχουμε αρνητική καμπυλότητα, όπως είναι η μέση. Έχουμε, ναι, θετική καμπυλότητα, όπως είναι το στήθος κλπ. Όλα αυτά λοιπόν τα κάνουμε ένα επίπεδο, το κάνουμε τριδιάστατη πολλαπλότητα με θετικές και αρνητικές καμπυλότητες. Αυτό είναι ένα μαθηματικό πρόβλημα. Άρα λοιπόν οδηγούμαστε στη μόδα από τα μαθηματικά. Και αυτό το έχουμε κάνει με επιτυχία. Εγώ μαζί με κάποιον άλλον, τον Σπύρο που λέω, για την αδερφή του, μια άλλη Λίνα, πήραμε το πρώτο βραβείο μόδας για διήγημα το 70, τον Ιανουάριο του 70, του μεγαλύτερου γαλλικού περιοδικού μόδας. Και πήγε αυτή η κοπέλα να το πάρει το βραβείο αυτό. Δηλαδή με αυτή την εικασία. Ναι. Εφαρμόσα ένα μαθηματικό πρόβλημα. Η εικασία του Ανρί Πουανκάρε σε ένα γυναικείο σώμα. Τελικά τα μαθηματικά δεν είναι απλά αριθμοί. Έχουν πολύ. Όχι, αριθμοί. Ποιήση, φιλοσοφία, ασφαλώς, μουσική μέσα. Γιατί τους, τα ναι, είναι αφαίρεση, ας πούμε. Τα μαθηματικά ξεκινούν όταν πάβουμε να λέμε ένα μήλο, δύο πορτοκάλια, ναι, τρεις γυναίκες, ξέρω εγώ, και χάνεται το περιεχόμενο. Ναι. Τα μαθηματικά αρχίζουν εκεί όταν δεν υπάρχει περιεχόμενο. Επομένως, ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Είμαστε ελεύθεροι. Ναι, στα μαθηματικά είμαστε ελεύθεροι. Όταν υπάρχουν κανόνες που πρέπει να τους εφαρμόσουμε. Στα μαθηματικά μπορούμε να παραβιάζουμε και να δημιουργούμε νέους κανόνες. Δηλαδή, στα μαθηματικά κάποιος λέει από ένα σημείο, ο Ευκλήδης ο καημένος έλεγε από ένα σημείο. Άγεται μόνο μία παράλληλος προς μία δεδομένη ευθεία, έτσι δεν είναι? Αρχίζω εγώ να υδρώνω. Και γιατί να μην έχουμε δύο, λέει άλλος. Και ένας άλλος λέει ορίμα. Καμία. Δεν έχουμε καμία. Διότι δεν υφίσταται. Έχουμε ένα καμπύλο χωροχρόνο, δεν μπορούμε να κάνουμε παράλληλο.
Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις και πάνω εκεί να χτίζουμε. Ναι. Φαντάστηκα, με τη λογική όμως. Δηλαδή, η λογική συνάφεια πρέπει να υπάρχει σε αυτές τις υποθέσεις. Είναι ένας άλλος κόσμος στα μαθηματικά. Αλλά εμείς... Συναντιέται πολύ ωραία με τους υπόλοιπους κόσμους. Ελεύθεροι, ναι, μέσα στις σχέσεις μας μπορούμε να είμαστε σήμερα. Ξέρουμε να είμαστε ελεύθεροι. Η ηρωίδας μου αποπειρώνται μια ερωτική ζωή, mm-hmm, μια ερωτική φιλία, αφού έχουν χωρίσει πια. Με πραγματικά εικονικά διαζύγια. Μερικές έχουν κάνει εικονικά διαζύγια για λόγους περιουσιακούς. Οικονομικούς, φορολογικούς. Ναι, και επειδή έχουν χρεοκοπήσει οι άντρες. Πόσο αλήθινο. Μην χάσουν τα παιδιά τους στην περιουσία. Έχουμε τέτοια. Έχουμε και κάποιες δόλειες χρεοκοπίες, ναι, ας πούμε, από αυτές τις σπουδές. Και επιλέγουν ένα μοντέλο που λέγεται ερωτική φιλία, δίχως δεσμεύσεις, δίχως υποσχέσεις και δίχως αποκλειστικότητες. Αλλά βλέπεις τις κρίσεις που δημιουργούνται. Υπάρχουν άντρες που λένε, να, φοβερό, μπράβο, ναι, κλπ. Ναι. Μόλις όμως ερωτευτούν, θα δεις με ένα πρωτοπόρο, αληθινή ιστορία, από ένα πρωτοπόρο επιχειρηματία μέσα, ο οποίος πρώτος εισήγαγε τους αισθητήρες για τις νέες τεχνολογίες στην Ελλάδα, mm-hmm, ο οποίος λέει, μπράβο, φοβερά, λέει στην Κίτη, μια ηρωίδα του βιβλίου μου, Κίτη με δύο τάφ, που εξηγώ και πώς προήρθε αυτό το όνομα. Mm-hmm. Α, ενθουσιάστηκε στην αρχή με αυτή την θεωρία και από μακριά. Μακριά και αγαπημένη. Αυτός Αθηναίος, όταν όμως ακούμπησε τη φωτιά και κάηκε, ήθελε ιδιοκτησία και αποκλειστικότητα. Και του απαντάει η Κίτη. Πώς θα. Απαντάει γενικά η Κίτη, λέει, πώς θα. Ας το πούμε, θα εμπιστευτώ έναν άνθρωπο να τον φέρω στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα, να τον κάνω ουσιαστικά δεύτερο σύζυγο ουσιαστικά, mm-hmm, όταν τη σύζυγό του με την οποία έχει πάει τρεις φορές στο μαιευτήριο. Την αποκαλεί τώρα που είναι στην ηλικία τη δικιά μου και λίγο μεγαλύτερο σύζυγος, σούργελο. Λέει τη γυναίκα του που έχει γεννήσει τα παιδιά. Που έχει γεννήσει τρία παιδιά του, τη λέει σούργελο, αφού την πήγε τρεις φορές στο μαιευτήριο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, ας πούμε, πώς αξιολογούν αυτές οι γυναίκες αυτούς τους άντρες. Δεν άντεξε δηλαδή αυτό που πήγε να υπηρετήσει, ναι, την ελεύθερη σχέση χωρίς αποκλειστικότητες. Την ήθελε ιδιοκτησία. Την ήθελε ιδιοκτησία. Και μάλιστα. Υποβιβάζοντας τη γυναίκα του με την οποία έκανε τρία παιδιά, ο σούργελο, έτσι, αφού πήγε τρεις φορές στο μεευτήριο. Το θυμήθηκες μετά τα 65 ότι είναι σούργελο, ας πούμε, η γυναίκα σου, επειδή βρήκες μία που είναι 39 χρονών, ενώ η γυναίκα σου είναι, ξέρω εγώ, 59. Ελευθερία μέσα σε ένα κόμμα μπορούμε να έχουμε. Τώρα πια τα κόμματα έχουν γίνει, μην πω τη φράση. Ναι, όχι, υπάρχει μια δέσμευση υποχρεωτικά. Κόμμα σημαίνει μια κάποια δέσμευση. Μια κάποια δέσμευση. Αλλά πρέπει να υπάρχει ελεύθερο διάλογο, ελεύθερη ζήτηση. Δύσκολο. Δύσκολο, αλλά. Είναι δημιουργικό και παραγωγικό αυτό για τη δημοκρατία, για την κοινωνία μας. Ναι, η δημοκρατία απαιτεί κόμματα, απαιτεί ελεύθερη αντιπαράθεση των απόψεων, ναι. Αλλά μια πειθαρχία την απαιτεί, μια ορισμένη πειθαρχία, ενός ορισμένου επίπεδου, ας πούμε. Δεν μπορεί να είναι χαοτικό. Όλα ανεξέλεγκτα. Ναι, χαοτικό. Δεν είναι διαμπερές, διαμέρισμα ένα κόμμα, ας πούμε, που μπαίνει έτσι τελείως όλα. Όποιος θέλει μπαίνει, βγαίνει, λέει. Ναι, τώρα υπάρχει μια κρίση των ιδεολόγων, μια κρίση των κομμάτων και βλέπεις, ας πούμε, είμαστε και σε μια περίοδο μεγάλης πόλωσης, όπως ναι, σήμερα τώρα, ακραίας πόλωσης, η οποία τίνει, ας πούμε, οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές, ή που φαίνονται σήμερα μεγάλοι, να έχουν εκ των πραγμάτων μία άτυπη συμπαιγνία, γιατί η λαϊλασία των ενδιαμέσων, έτσι γίνεται πάντα στη ζωή. Η πόλωση. Πόσο ωραία το είπατε. Ναι, ναι, αυτό η πόλωση, ας πούμε. Αλλά η πόλωση έχει ένα άλλο χαρακτηριστικό, η ακραία πόλωση. Αν, ας το πούμε, μισούμεθα τόσο πολύ μεταξύ μας, ναι, και σκοπός ζωής μας είναι ο ένας να καταστρέψει τον άλλον και η εξόντωση του ενός είναι προϋπόθεση για την επιβίωση του άλλου, σιγά σιγά αρχίζουμε και μοιάζουμε μεταξύ μας. Το καταλάβατε? Ισοπεδώνουμε. Ιθολογικά μοιάζει και ο ένας και ο άλλος. Μπορεί να δύο κόμματα να είναι διαφορετικά. Αλλά να μοιάζουν στην έκφραση. Τελικά. Ναι, να μοιάζουν. Και αυτό είναι πολύ αρνητικό για τη δημοκρατία. Δηλαδή, είναι μια ισοπαίδωση, ας πούμε. Και για την εξέλιξη των ανθρώπων μέσα. Και μάλιστα στην Ελλάδα σήμερα έχουμε μια ακραία πόλωση, όταν τουλάχιστον τα μεγάλα κόμματα, τα περισσότερα, αν εξαιρέσουμε το ΚΚΕ, που έχει μια ιδιαιτερότητα, ας πούμε, mm-hmm, συγκλίνουν στα στρατηγικά ζητήματα. Δηλαδή, στον ευρωπαϊκό δρόμο, με όλες τις δεσμεύσεις που αυτός έχει, ας πούμε, ειδικά τώρα που είμαστε επιβαρημένοι. Με τόσα μνημόνια κλπ. Τόσες υποχρεώσεις. Τόσες υποχρεώσεις. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινήσαμε την κουβέντα. Τι βεντάλια μας άνοιξε το βιβλίο. Νύχτα με πέντε φεγγάρια. Ένα γυναικείο βιβλίο. Ναι. Ξεκινήσαμε με ανοιχτό τον κορμό και την καρδιά και τα μάτια και με χαμόγελο. Στο τέλος λίγο κλείσαμε. Ναι, με την πόλωση και με τα κόμματα και την πολιτική. Ναι, ναι. Αλλά και αυτά όλα είναι μέσα στη ζωή μας. Δεν μπορούμε αυτό που, ναι, μας ενοχλεί απλά να μην το βλέπουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Και εγώ σε ευχαριστώ, Αδριανή μου. Σε ευχαριστώ κυρίως γιατί.
την Τετάρτη το βράδυ μας χάρισες μια μοναδική βραδιά. Ήταν απίστευτη βραδιά, φώτισε σαν έχτο φεγγάρι αυτή την ωραία εκδήλωση στην Ανδρόγειο που είχαμε. Για τη νύχτα με πέντε φεγγάρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.